του Teenagers, του Lakers είναι το match. Και πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα κρατηθεί ένας λεπτός η γη στη μνήμη του Κώστα Σεφάκη. Με το που σφυρίξει η διαιτητής της αναμέτρησης. Έφυγε από COVID-19 πριν λίγο καιρό. Πρώην μέλος των του Lakers, μέλος για πάντα της οικογένειας του Μπασκετάκη, της Πάτρας, παράγοντας και προπονητής του Γκεντάβου Πατρών, τον οποίο αγαπούσε και ιδιαίτερα, το λέω από προσωπική εμπειρία. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Οι Lakers οι οποίοι είναι η πιο ανεβασμένη ομάδα του πρωταθλήματος, του Lakers έχουν ανέβει και αυτοί ιδιαίτερα, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένοι. Το 4, το 12, το 5, το 22 και το 8 είναι η πεντάδα των Teenagers. Το 5 πήρε και το επιθετικό rebound. Το 8, το 7, το 13, το 10 και το 16, το 45 μάλλον και το 16 είναι η πεντάδα του Lakers. Ο Δημητριάδης ο νούμερο 8, ο Λέζος που είναι τώρα προπονητής και ο Ασπρούγιας έχουν αναδρωθεί στο μπασκετάκι πάντα στους του Lakers. Ο Δημητριάδης παίζει από την πρώτη σεζόν μαζί τους, ο Ασπρούγιας και ο Λέζος την δεύτερη. Και τώρα είναι αντίπαλοι εδώ, μόνο στο παλιό προπονητή. Χατζαντώνης στον Ισαΐα. Οι Teenagers, οι οποίοι σήμερα με πολλές απουσίες, λείπει ο Ασπρούγιας, λείπει ο Αλεξόπουλος, λείπουν δύο πολύ βασικοί παίχτες, λείπει ο κύριος σκόρερ της ομάδας, λείπει ο Κουλούρης επίσης και λείπει ο κύριος rebounder ο Αλεξόπουλος που προηγουμένως. Πολλές απουσίες και πολύ πάνω κεφάλι στο κεφάλι του coach Λέζου, ο οποίος θα επιχείρησε αν και δεν στα play-off λόγω τραυματισμού. Τριάδης. Τρίποντο. Άστοχα. Με Χατζαντώνη το rebound από το νούμερο 16 τον Φώτη. Και τώρα Φώτη. Αυτό παραμένει 2-0. Το κάνει 2-2 ο Βελέγκος στο νούμερο 45. Ενώ βλέπουμε τους Lakers που φοράνε στις φανέλες τους το tape, το μαύρο, ως ένδειξη λήψης. Δεν το είπα προηγουμένως, δεν το είδα, το ξέχασα μάλλον. Δημητριάδης. Δυσκολεύεται εδώ, κάνει κάτι το οποίο δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάνει ένα airball. Φώτου, μια πάσα baseball την οποία θα προσπαθήσει και εν τέλει θα κόψει ο Διαμαντόπουλος αυτό το deflection. Φώτου στο Δελέγκο. Φώτου, Δελέγκος, το block από τον Διαμαντόπουλο το νούμερο 8. Το rebound από τον Μάκα το νούμερο 8. Και το rebound από το 16, ο Φώτου δεν τέλειωνε τη φάση. Την μπάλα μαζί με το νούμερο 5, ο Δημητριάδης, ο οποίος πέφτει στον ευνηδιασμό, κερδίζει και το φάουλ από τον Δελέγκο, αν έκανα λάθος, στο νούμερο 45. Μέσα από
Μάκας. Φώτου. Θα λίγο το κλέψιμο, το ολοκληρώνει ο Χατζαντώνης που είναι πολύ γρήγορος. Και φάουλ αντιαθλητικό από τον Φώτου, το νούμερο 6. Καθώς ήταν ο τελευταίος παίκτης, δύο βολές και μπάλα θα παραμείνει για τους Πιτινέιτζερς. Η κατοχή παραμένει για τους του Lakers, για τους Pitinagers, θα παραφέρει συγγνώμη ο Ισαΐας. Μάκας μέχρι μέσα, δεν κερδίζει κάποια φάλη, που πιέρει πάντα από τον στον φόλτ το νούμερο 16, αστάρει δύο βολές και έχουμε αλλαγές, μέσα θα περάσει ο Θεοδωρακόπουλος ή όχι. Σωστή είναι η αλλαγή, δύο βολές για τον Φώτη. Άστε την πρώτη βολή. Ισαΐας κάνει κάποιες τρίπλες, σημαντήσει την τρίπλα, θα δώσει τον Δημητριάδη. Το νούμερο 12, τον 12 που είναι νομίζω αν δεν κάνω λάθος ο Δημητρός. Πάρει, αλλά θα κάνει φάουλ πάνω στον Ιωάννη. Ο Χατζαντώνης, νούμερο 4, 3 βολές στον Ιωάννου. Ιωάννου είναι μανούλα σε αυτό το φαουλ. Θα κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. Και έχουμε αλλαγή και το 16 μέσα το 21 για τους Λέκες. Ναι, κυρία Χατζαντώνη, ο νεοτήρ μανούλα σε αυτό το φαουλ. Θα κερδίζει με απίστευτη ευκολία. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Πρώτη βολή, άλλες δύο για τον Ιωάννου, που είναι γενικά πιο εύκολο στο Lakers και πιο εύκολο στην D-League γενικότερα. Άλλη μία, ενώ στο παρκέ στήριζε τη Μάκα, μπήκε ο Κοτσόνης, το 10-8 δηλαδή. Μία στις δύο, μία, έχει άλλη μία τώρα και θα έχουμε. Μία στις τρεις εν τέλει. Το νούμερο 5, Δημητριάδης, μια νέο look, Ισαΐας διστάζει να στάρει εδώ και είναι ελεύθερος. Δημητριάδης το κάνει, θα στοχεί, μαζεύει το rebound ο Φώτου, το νούμερο 13. Κοτσόνης. Πάρα πολύ ωραία πάω στον Κοστούλα, ο οποίος μέχρι μέσα στέκει κάποιο φάουλ, το οποίο δεν υπάρχει. Έχουμε αλλαγές του παρκέ, περνάει ο Παπαγιάννης, το νούμερο 8. Το νούμερο 11, εκτός το νούμερο 8, ο Διαμαντόπουλος, θα πω να πω. 5-25 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ισαΐας. Ισαΐας. Φάουλ από το νούμερο 13 τον Φώτου. Θα επαναφέρει ο Παπαγιάννης, ο οποίος θα πάρει πάλι την μπάλα. Δημητριάδης μέχρι μέσα. Δεν έβαλε το φλέτερο ο Ανέστης, ο Δημητριάδης. Και εδώ μας δείχνει το μόνο 21 ο Κοστούλας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καλός στο μέτρα rebound. Okay.
πάρει ο Δελέγκος κατευθείαν. Θα το βάλει το νούμερο 45, η ασίστ από το νούμερο 10. Ρολοδογουμένα από το του Blakers, Δημητριάδης στον Παπαγιάννη, ο οποίος θα ξεβεί από το Δελέγκο, θα κάνει μια reverse. Δεν απέτυχε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που κουτήρισε. Αν δεν πήρε θα μιλάγαμε για το πρώτο καλά του αγώνα μέχρι στιγμής. Κοτσόνης. Βιντινέιτζερς τώρα, το σκορ είναι 4-8, διαφορά στους 4, double score, Δημητριάδης. Είναι φαβορί του Lakers, λόγω του γεγονός ότι έχουν πολλές απουσίες οι Βιντινέιτζερς. Όλες μιλάγαμε για ένα άλλο μάτι, καθώς εντάξει, οι Βιντινέιτζερς θα είναι μια φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Όχι ότι είναι φορμαρισμένη του Lakers, οπότε έχουμε μια άλλη εικόνα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι μαζί μέσα την πρώτη σεζόν και έτσι αξίζει κάτι καλύτερο. Ήταν με δεύτερη νίκη για νομίζω που έφτασε τα παιχνίδια. Κοστούλας. Πάρει ο Φώτου, δεν θα το βάλει. Rebound από κανέναν. Ήταν το εκεί. Είναι για τους Pitinagers. Καθώς έχουν κάνει φάουλ ο Ιωάννη το νούμερο 7. Και έχουμε αλλαγές. Εκτός πέρα το 13 στο παρκέ, το 23 ο Θεοδωρακόπουλος. Σαΐας. Κουτάρι, αστοχή το νούμερο 4. Παπαγιάννη στο rebound το 11. Δημητριάδης για 3, άστοχος το rebound από τον Κοστούλα, είναι το νούμερο 21, Κοτσόνης. Κοστούλας, θα μπει μέχρι μέσα, Δελέγκος, δύσκολη ενέργεια, δεν έβαλε το καλάθι. Δεν κατοχή, αλλάζει χέρια, κάθε πάτσα γραμμή, ο Κώστας Δελέγκος. Σαΐας βρίσκει λύση για τους Pitinagers, ο οποίος ήταν από την για πολύ ώρα, κάνει το σκορ 6-8 με 2,5 λεπτά να απομένει για το φινάλε του πρώτου δεκαλεπτού σε ένα πολύ αργό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δεν περιμέναμε γενικότερα με ένα γρήγορο παιχνίδι σήμερα, δεν περιμένουμε ότι δεν περιμέναμε. Αυτό όμως που περιμένουμε να δούμε είναι ένα παιχνίδι με οργανωμένες επιθέσεις, καθώς οι μόνοι παίκτες που μπορεί να βγουν σε transition από τις δύο ομάδες νομίζω είναι ο Δημητριάδης από τη μία και ο Χατζαντώνης και ίσως και ο Ισαΐας, ενώ απ' την άλλη νομίζω ότι με εξαίρεση τον Μάκα και τον Ιωάννου δεν νομίζω ότι ο παίκτης μπορεί να τρέξει τόσο γρήγορα στο καλάθι. Οπότε εγώ αυτό θα δούμε. Δύσκολες άμυνες, σκληρό παιχνίδι, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες με δυνατά παιδιά και οργανωμένες επιθέσεις. Νομίζω ότι ο παίκτης καλύτερα στο μήνες θα κερδίσει σήμερα. Αυτό, αυτό είναι το σκορ. Θα σουτάρει ο Ιωάννου, θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο ο Κίλερ αυτός. Τελείως αφέβοβος με αυτό το τρίποντο που παίρνει. Τώρα αυτά τα περισσότερα τα βάζει. Οπότε δικαίως νομίζω είναι ο καλύτερος τριποντέρ της D-League. Δημητριάδης. Πάλε ένα φλότερ για το 11. Κοτσόνης. Θεοδωρακόπουλος. Κοτσόνης, Ιωάννου. Κοτσόνης, θα πάρει ένα τρίποντο, δεν θα το βάλει. Μπάλα μαζεύει, νούμερο 4. Ο Χατζαντώνης γυρίζει και το φάουλ. Είναι το πρώτο του Lakers. Έχουμε βολές για τον guard των Κοτινών. Oh!
άμα δεν μέτρα θα είχαμε επανάληψη να πούμε κάπου εδώ για αυτό το ξεσφύριγμα 11-11. Ιωάννου. Ιωάννου κερδίζει το φάουλ από τον Χατζαντώνη. Είναι το δεύτερο των πετινών, το τρίτο μάλλον. Ιωάννης είναι παραφορά από τη Σάιτ, στον Κοτσόνη, ο οποίος άρχισε τον Θεοδωρακόπουλο. Θα πάρει ένα τρίπο τον Κοτσόνης, θα στοχίσει, μαζεύει το νούμερο 4. Χατζαντώνης, τον Ισαέ, πάρει λίγο το κλείσιμο από τον Θεοδωρακόπουλο. Δύσκολο για τον Ισαέ, δεν το βάλει. Και για το άγγιχτο, δεν ξέρω στο ταμπλό και τιμωρήθηκε. Θα μείνει όπως και, να έχει 10 δευτερόλεπτα για τους πετυλούς. Βοηθούσαν όλοι το χρόνο της επίθεσης τους εδώ. Οι τουβλέκες του αυτό πρέπει να κάνουν. Κοτσόνης με την μπάλα, θα βγει ο Θεοδωρακόπουλος από τα σκριν, θα τη μαζέψει, θα πάρει ένα τρίποντο από τα 7 μέτρα, δεν θα το βάλει. Λοιπόν, τον Δημητριάδη για τα τελευταία 10 δεύτερα της περίοδου είναι για τους πετυλέτζερες. Να δούμε τι άσος θα βγάλει από το καπέλο του ο Δημητριάδης εδώ. Ένα δεύτερο, προλαβαίνει τον χρόνο, θα βάλει τον buzzer beater. 13-11, τέλος περίοδου. 13-11 είναι το σκορ. Το καλάθι δεν θα μπει εδώ από τον Διαμαντόπουλο. Το 8 που είναι μαζί με το 11, το 5, το 22 και το 4. Το 8, το 23, το 7, το 45 και το 16 είναι η πεντάδα του Blaker Hotu. Κερδίζει το βάζο, βάλει και το καλάθι. Θα φέρει και μια πολύ το νούμερο 16. Θα φάω από το σκορ του Διαμαντόπουλο. Αντώνης, σουτάρει για 3, αστοχή. Rebound εύκολα από τον Βελέγκο που ήταν ωραίο block out. Νούμερο 45. Και τώρα Ιωάννου. Την μπάλα στον Φώτου. Τον Φώτου βάζει ακόμα ένα καλά. Θα είστε 7 το καλά το 16. Ο Φώτης ο οποίος δεν έχει κινήσεις, πλαστικές κινήσεις ψηλού. Όπως είχε παραχθεί και μόνο στον Βελέγκο, γιατί νομίζω πριν κάνα δίμηνο, τρίμηνο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά, η δεύτερη χρονιά που παίζει μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά τον βοηθάει και το ύψος του πάρα πολύ και ο όγκος του είναι γυμνασμένο παιδί. Αλλά έχει γενικότερα μια ιδέα, δηλαδή φαίνεται ότι έχει ένα ταλέντο. Ακατέργαστο μεν, αλλά ότι υπάρχει, υπάρχει. Ιωάννου, είναι από τους καταλήτες στις νίκες των Λέικερς πάντα. Μάκας για 3. Κακό το σουτ, λοιπόν το νούμερο 8. Την μπάλα τώρα στα χέρια της σίγουρα και για τον Δημητριάδη. Αν και σε ρόλο τώρα δεν βλέπουμε τον Ισαΐα. Κουτάρει ο Ισαΐας, αστοχή, μαζεύει ο Βελέγκος. Στο 45 καθαρίζει ακόμα μια φάση. Και τώρα Μάκας. Μέχρι μέσα θα πετύχει, κάνει το προσπικό, θα σπάσει τον Φώτη. Βελέγκος, Ιωάννου. Φώτης με το ένα χέρι ευστοχή και σε αυτό 3 σερί καλάθια από το νούμερο 16. Εκτός το 11 στο παρκέ το 12 ενώ ο Ρεφτα λέει με τον Ιωάννου. Αυτό που του εξηγεί είναι ότι φωνάζει όταν δέχεται επαφή κατά του, για το οποίο μπορεί να βρεθεί εύκολα φλόπινγκ. Υπάρχει και στον κανόνα αυτό, στο βιβλίο των κανόνων διευθύνων του αθλήματος. Για το οποίο λίγοι είναι, λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει γενικά, αλλά όντως παιδιά υπάρχει και αναλύονται συνεχώς κάθε μήνα, δηλαδή κάτι διορθώνεται, κάτι γίνεται. Π.χ. πριν νομίζω περίπου ένα μήνα, γιατί παίρνω αυτά αλλάχθηκε ο κανόνας του ηλεκτρόνικου, από 15 λεπτά πλέον οι ομάδες είναι 10 λεπτά, θα ξεκουράζονται 10 λεπτά από την μία χρονιά δηλαδή. Ιωάννου, τώρα Μάκας θα τη δώσει στον Ιωάννη, θα δώσει ο Μάκας. Ο Δημητρέας ο κύριος Σταόλης θα στάρει 2 βολές. Και τεχνική ποινή στο Μάκα για τις διαμαρτύρες του.
14-14 το σκορ, με 3 πόντους μπροστά η Blazers, δεν υπάρχει λόγος για διαμαρτυρίες οι λίγες. Και εγώ θα πω εδώ ότι άμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι συμφυρίζουμε ό,τι γίνεται, δηλαδή κάθε παιχνίδι και αυτά δεν θα βγουν όλοι με 5 φάουλ. Τι δεν το λέω αυτό. Δεν λέω ότι θα βγαίνει αμπάσκετα ίσα ίσα. Είναι δύο πολύ βασικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ φυσικά. Δηλαδή υπάρχουν και δυνατά κορμιά. Οπότε όταν αντιλαγείται φυσικά δεν μπορεί να στηρίξει την παραμικρή επαφή. Βέβαια, εδώ μάκρυ μπορεί να έχει δύο και να φωνάζει. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνοντα φάουλ. Αλλά δεν πάει να είναι τεχνική ποινή αυτέ οι φωνέ και οι διαμαρτυρίε ποιο το πρόσφατο διαιτητή. Αυτά με αυτό το κομμάτι. Ζωστά παραμένει 13-17 καθώ δεν μπήκαν πολλέ εδώ. Από το κύριο Αλφάδη γενικότερα που είναι τριάδη. Φότου. Μια reverse. Δεν θα βάλει το καλάθι. Rebound. Από το νούμερο 5 ο Τριάδης μέχρι μέσα και κλέβει το πορτοφόλι ο Ιωάννου και τώρα το νούμερο 7 Φώτης Δελέγκος κατευθείαν είναι ενταγμένο του σημείο κοινοστάρια στο χείρι πάνω από το 16 ούτε από το δοστοκαλάθι την πολιορκία λίγη ο Διαμαντόπουλος στο 8 Ισαΐας. Πολύ ωραία άμυνα από τον Καϊάφα. Μπαλά βγαίνει εκτός από τον Ισαΐα και έχουμε αλλαγές στο παιχνίδι το νούμερο 11. Εκτός το νούμερο 8. Ιωάννου. Το double team θα κλειστεί, θα βρει τον Φώτου. Φώτης ελεύθερος, κάνει βήματα. Ήταν ωραία σκέψη παρόλα αυτά. Ωραία είπα στο Ιωάννου και ακόμα καλύτερη σκέψη εδώ του Φώτου που έσπασε την μπάλα αφού τράβηξε και το χρησπάνω, το έβγαλε ελεύθερο τον Φώτη. Ο Φώτης λίγο ατσούμπαλα εδώ, έκανε βήματα. Αν δεν είχαμε βήματα θα είχαμε φάουλ. Ισαΐας. Step back στο, την μπάλα στον Δημητρόπουλο. Από εκεί θα πάρει την μπάλα ο Παπαγιάννης ή όχι. Κλέβει ο, ο Ιωάννου το νούμερο 7. Καϊάφας στον Φώτο. Ιωάννου θα πάρει ένα τρίποντο. Λίγο ψυχολόγητο, άστοχο από το 16. Αστοχή εδώ. Ο Φώτος νούμερο 16 που έχει πέσει λίγο τώρα. Ριμπάνω από το 4 το Χατζαντώνη που είναι πάρα πολύ γρήγορο. Κερδίζει το φάουλ από τον Φώτο. Προστάρει δύο βόλες. Τον Δημητριάδη βεντουζωμένο και καρφωμένο πάνω του. Θα απαντήσει εδώ ο Χατζαντώνης. Όχι, rebound από κανέναν. Η κατοχή είναι για τους Βλέκες. Είναι μπροστά με 6 πόντους και έχουμε αλλαγές. Στο παρκέ Ζήγο Μαλάς. Εκτός θα βγει ο Φώτου. Το νούμερο 16 που έχει φαουλ. Το 13 είναι ο Φώτου. Ενώ στο παρκέ πέρασε και ο Κοτσόνης. Το νούμερο 10 εκτός έκατσε ο Δελέγκος το 45. Και δεν έχουμε δει πολύ τον Κοστούλα σήμερα, για να φτάνε.
λίγο μαλάς, τον κοτσόνι. Ο Φώτης με το ένα χέρι αστοχή στο rebound από τον Ισαΐα και το φάουλ εδώ από το νούμερο 17 του Σογαμαλά. Ήταν πάντα θέμα με τα φάουλ του Blakers. Αν δείχνουμε από την πρώτη φορά που θυμόμαι τα παιδιά σπανίως δεν συμπλήρωναν τα πάντα ομαδικά και είναι λόγω αυτού του σκληρού παιχνιδιού που παίζουν. Έχει ψυχική πλέον. Πλέον το Jamie. Καλά, πολύ δύσκολο από τον Ισαΐα που ζητάει και φάουλ. Νομίζω με τον παραμικρό τώρα ζητάνε φάουλ όλοι. Αυτό που έχω δει. Τόσο δεν βλέπω και εγώ πολλά πράγματα που δεν τα βλέπω όλα, έλεγε. Και έχω κάνει πολλές φορές λάθος. Το βλέπετε και μόνοι σας, έλεγε. Είναι πολλές φορές. Φώτης. Rebound ο Σγωμαλά, το νούμερο 17. Δεν σκοράρει. Το rebound από το νούμερο 12, το μικρό πλέον κατοχή είναι για τους Κουτινέτζερ που έχουν μειώσει στους 4. Δημητριάδης. Στο Χατζαντώνη, πάρα πολύ ωραία. Προσποίηση. Στέλνει για τσάι τον Ιόνο, αλλά δεν συνέχισε εδώ. Ο Χατζαντώνη κακό θα πω. Εγώ Ισαΐας. Χατζηδόρη και ζητάει την μπάλα, ουσιαστικά κρατάει. Δύο τρίπλε από τον Ισαΐα. Δημητρόπουλο. Το βάζει. Το μπλοκ εδώ από τον Ιωάννου. Κοτσόνης στον Ιωάννου. Κοτσόνης. Λεπερδεύεται εδώ. Τρία και 19 για το τέλος περίοδου. Στην διαφορά ξεκολουθεί να είναι στους 4 πόντους μπροστά σταθερά η του Blakers. Δημητριάδης θα πάρει ένα τρίποντο. Αστοχή μαζεύει ο Ζωγομαλάς. Το νούμερο 17. Και έχουμε αλλαγές και για τις δεμάδες στο παρκέ. Το 8 στη θέση του 22 για τους teenagers. Δεν θα έχουμε την αλλαγή για τους Blakers. Απλά τα λέει ο Θεοδρακόπουλος με την γραμματεία. Μπουχάγερ σπρώχνει και δικαίνει ένα δύσκολο αντρικότατο καλάθο για το 16-22. Πάντως μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου χρόνου. Δημητριάδης κάνει βήματα. Κάνει πολύ γρήγορα το πρώτο βήμα. Time out, καλό είναι teenagers. Επιστρέφουμε σε λίγο. 2:38 απομένουν. Καϊάφας. Με το ένα χέρι. Αστοχή το rebound. Από δύο μαζί τον Μπουχάγερ και τον Δημητρόπουλο. Βελάκι. Το οποίο είναι για τους Blakers. Τα καθυσάρει για την ομάδα του Θεοδωρακόπουλου. Κοτσόνης. Λιμπάω στο φύτο, ριμπάω το νούμερο 8. Χατζαντώνης. Κερδίζει το φάουλ, θα σπάρει δύο βολές. Κοτσόνης στον Ιωάννου. Ιωάννου, Ζωγομαλάς, ωραία προσποίηση, 7 δευτερόλεπτα. Με το ένα χέρι το φλότερ δεν θα μπει. Λοιπόν, από το νούμερο 12 το Δημητρόπουλο, Παπαγιάννης. Στον Δημητριάδη. Χατζαντώνης. Ας
αστοχή, μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound του νούμερο 4, σπάει την μπάλα στο Διαμαντόπουλο. Προλαβαίνει τον χρόνο, αστοχή. Το rebound από την από το 77. Κοτσόνης στον Ιωάννου. Αστοχο τρίποντο από το 77. Μελάκι. Και η μπάλα είναι για τους Πιτνίτες. Δημητριάδης. Εδώ μέσα ο Δημητριάδης, δύσκολη ενέργεια, αστοχή απέναντι σε τρεις αντιπάλους, λογικό μου φαίνεται. Τρυμπάμε το νούμερο 77 και τώρα Κοτσόνης. Υπάρχει χρόνος για δύο επιθέσεις. Δύο ολόκληρες αυτή και άλλη μία 25 δεύτερα, 24, εντάξει, 25 στον αδεύτερο δεν καταφέρουν πολλά. Η του Λέκης, Καϊάφας. Κοτσόνης, Μουχάγερ, μέχρι μέσα. Μελαγή του Σάισες του Παπαγιάννη. Καϊάφας. Κομαλάς. Σπερνάει όλους και βάζει ένα καταπληκτικό καλάθι εδώ από όλα του Κομαλάς. Με διπλό σπάσιμο μέσα για το 17-24. Απομένουν, είναι βολές, το φάλαμε την Καϊάφα. Δύο βολές. Τώρα είναι ώρα για τους Lakers, στο φάουλ από τον Ισέφ να δώσουν όλα τρία. 1,7 δεμένους. Τζαντώνης κάνει μεταφορά, την μπάλα είναι με 2,4 στους Lakers, να δούμε τι θα κάνει ο Καϊάφας. Ζυγομαλάς, η περίοδος τελειώνει, ξεκινίζει στους Lakers 18-24. Έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 18-24. Το 45, το 8, το 21, το 13 και το 17 είναι η πεντάδα των Lakers. Το 11, το 5, το 8, το 4 και το 22 είναι οι Teenagers. Δύο βολές για τον Κοστούλα. Στην παραλημία το 18-24 και η κατοχή παραμένει, μάλλον είναι για τους teenager. Δεν έβαλε πολύ ο Κώστας ο Κοστούλας, ο οποίος ειδικεύεται στα rebound και αλήθεια είναι ότι τα μαζεύει σε στραγάλια όπως το ίδιο κάνει και ο Αλεξόπουλος του Μεγάλου Μπιτινέτζερ, ο οποίος δεν είναι εδώ σήμερα.
Μάκια, Μάκας. Λίγο Μαλάς. Στον Πούλο. Φώτου μάλλον. Και τώρα βαστάρει ο Μάκας, αντιπάσα το Φώτου και θα σταθήσει το καλάθι το νούμερο 8, η ασίστα το νούμερο 13. Και λέω Πούλος, όχι επειδή βρίζει το Φώτου, Πούλο λέγανε το παιδί που φοράγε την εμφάνιση του Φώτου. Το νούμερο μάλλον. Της Αΐας θα σκοφεί, θα αστοχεί, θα κάνει airball και έχει αστοχείς. Λάζει χέρια. Μάκας. Φώτου, Μάκας, την μπάλα έχει ο Ζηγομαλάς, θα σκοφεί, θα αστοχήσει. Δεν μπορεί το νούμερο 21, θα δικό. Μέχρι μέσα ο Δελέγκος αστοχεί. Της Αΐας. Ισαΐας με το ένα χέρι, μια δύσκολη ενέργεια, δεν υπάρχει φάουλ. Περιμπάνω το νούμερο 21 και τώρα Μάκας στον Φώτου. Δελέγκος, Μάκας, Ζηγομαλάς, Κοστούλας, Δελέγκος, step back τρίποντο. Πάει στο Φώτου, περιμπάνω από το νούμερο 17, επιθετικό ξανά, Μάκας. Φώτου, δύο τρίπλες, τρίποντα από τον Μάκα. Σίδερο και το rebound από τον Παπαγιάννη, το νούμερο 11. Ισαΐας. Σουτάρι, εκτοχή. 20-26. Φώτου. Δελέγκος. Μέχρι μέσα, αλλά στο χιόκο Κοστούλας μαζεύει. Ο Ισαΐας. Φτάρει, αλλά στο χιόκο Διαμαντόπουλος. Οκ. Γράψε λάθος. Διαμαντόπουλος για τρεις. Στο πρώτο του τρίποντα και σήμερα του είχαν συνήθεια το τρίποντα και τον Διαμαντόπουλος. Κύριος εξηγητή και σε σουτέρ. Τριποντάρα λοιπόν, ασάγιωτη που λένε και στα ανοιχτά από τον Κώστα Διαμαντόπουλο για το 23-26. Το Big Ledger κρατά, καλά κρατούν, μάλλον στην πίστα του Blakers και έχουμε και την ευκαιρία μέχρι την ισορροπήσω. Της Αΐας που κάνει το θλέψο, του κλέβει το πορτοφόλιο Μάκας στο νούμερο 8. Ίσως έχουμε δημιουργιασμό Μάκας. Μπάλε εκτός από το νούμερο 4 και κατοχή παραμένει για τους του Blakers. Και έχουμε αλλαγές. Εκτός το 17, στο παρκέ το 16. Εδώ μέσα περνάει και ο Ιωάννου, εκτός το 21. Στο 4 για τους κοτεινέζερ και αφού φάγαμε ένα τετράλεπτο στους αλλαγές 5 θα βγει τέλει το 4 θα βγει, εντάξει δεν έχει γίνει εδώ ένα μικρός πανικός, μπερδεύονται όλοι μεταξύ τους εδώ και δύο φορές θα πω ότι δεν έφταγα εγώ. Φώτου θα πάρει την μπάλα, όχι εγώ θα πάρει την μπάλα από την πάσα του Φώτη. Μάκας και η κατοχή. Αλλάζει χέρια. Ωραία με εδώ από τους teenagers. Αστοχεί ο Δημητριάδης. Φώτου. Ιωάννου βάζει το τρίποντο για το 23-29, διαφορά ξανά στους 6. Της Αΐας στο πέφτει στο παρκέ ο Διαμαντόπουλος μαζί με τον Φώτου. Το φάουλ είναι επιθετικό και η κατοχή είναι για τους Blakers. Thank you.
Λουκάς. Ιωάννου θα στάρει για 3, θα στοχίσει. Διαμαντόπουλος. Θα μπει μέχρι μέσα, θα σταματήσει την τρίπλα, δεν θα βάλει το καλάθι. Σουτάρει για 3, αστοχή ο Δημητρόπουλος, την μπάλα μαζεύει εύκολα ο Μάκας. Βελέγκος. Το παιχνίδι σε μετάχει πίσω ο Δημαντόπουλος, το έχουμε αλλαγή στο παριό των 4-8. Ιωάννου, στον Μάκα. Κλέβει εδώ ο Δημητριάδης και δίνει για το φάουλ αντιαθλητικό από το Βελέγκο. Ήταν ο τελευταίος παίκτης, όχι το φάουλ ήταν δυνατό. Ήταν αυτό που σας είπα, επιστρέφω σε λίγο. Όχι, δεν θα έχουμε time out. Κάτι time out άκουσα. Δύο βολές και μπάλα θα παραμείνει για τους Pitinagers. Σαΐας στο Δημητριάδη. Σαΐας θα πάρει ένα step back τρίποντο, θα το βάλει. Καλή άμυνα, καλή στη επίθεση ήταν αυτό. Που έγινε εδώ πέρα, Δελέγκο στον εθνιδιασμό θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, θα κάνει βήματα, σωστά, η κατοχή ξαναλάσει χέρια. Σαΐας στον Χατζαντώνη. Διαφορά στους δύο πόντους τώρα. Την ευκαιρία να το ισορροπήσουν το παιχνίδι πλήρως εδώ επί Teenagers. Δημητριάδης θα κάνει βήματα πάλι. Και έχουμε time out, θα επιστρέψουμε σε λίγο. 27-29 το σκορ. 4-15 δεύτερα για το τέλος τρίτης περίοδου. Το 16 που κερδίζει το φάουλ και βγάζει το καλάθι. Το 7 το 45, το 13 και το 8 είναι η πεντάδα. Τον του Lakers το 4, το 12, το 5, το 11 και το 22. Είναι οι μόλις 5 πλέον. Την Έιζερ καθώς ο Διαμαντόπουλος έχει χτυπήσει. Δεν μετράει το καλάθι εν τέλει, δεν ξέρω. Μας λέγανε ότι μετράει, τώρα δεν γίνουν σωστά βήματα. Θα το καλά σχέδιο. Δεν πρέπει να κάνουμε το φίλτρο από το παιχνίδι. Μέσα σε αυτούς και εγώ εν τέλει. Είναι και αυτό το αργό τέμπο που σε κάνει, που κουράζει και τις δύο ομάδες. Σε κάνει να κουράζει, αυτό να πω, κουράζει τις δύο ομάδες. Καθώς οι επιθέσεις είναι πιο αργές, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι πιο σκληρό και να βάζει το περισσότερο στην άμυνα. Δημητριάδης. Μέχρι μέσα με ένα κάτι σαν γύρω στο παστοφή εξ επαφής. Το rebound τέλει από τον Μάκα, το νούμερο 8. Κλέβει ο Δημητριάδης την μπάλα, αλλά δεν σώζει, δεν κλέβει για την εποχή. Τώρα όμως 5 και 7 μάλλον τώρα δευτερόλεπτα από τους του Lakers. Φώτης στον Δελέγκο και πάλι Φώτης έχει το mismatch. Ευστοχή, η ασίστ το 45, καλά το 16. 3 λεπτά και 15 δεύτερα για το φινάλε και στην περίοδο. Χατζαντώνης κερδίζει το φάουλ. Το νούμερο 7, η επαναφορά θα γίνει από την baseline.
τρίποντα από τον Δημητρόπουλο. Εύστοχο το νούμερο 12. Και εσύ στο 5 και διαφορά πέφτει στον πόντο, παρακαλώ. Και έχουμε πάλι μάτς. Ιωάννου. Ωραία μέρα από το νούμερο 12. Δεν καταφέρει όμως να ολοκληρώσει την ενέργειά του. Η διαφορά είναι στον ένα πόντο 15 δεύτερα για τους Lakers. Και έχουμε λάγια στο παιχνίδι 23 εκτός το 45. Στο παιχνίδι ο αρχηγός ο Μάτσος Δραγόπουλος. Τρία το σκορ. Διαφορά στους τρεις. Ωραία reverse εδώ από τον Χατζαντώνη, αλλά ωραία μήνα και από τον Μάκα. Η κατακίνηση για τους και δύο βασικά μπλέιλερ για τους του Blakers θα επαναφέρει ο Φώτου. Θεοδωρακόπουλος στον Ιωάννου. Φώτης Ιωάννου θα πάρει ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει το rebound του νούμερο 22 τον Ισαία. Επιμένω ο Δημητριάδης στο στοχή. Δημητριάδης. Μπαλά. Αυτός που βγάλει ο Μάκας, 14 για τους Πιθινέιζερς. Πιθινή θα επαναφέρουν τώρα με τον Ανέστη τον Δημητριάδη. Ξαλό πρώην μάλλον στο Blakers. Ισαΐας. Τους είχαμε βήματα εδώ. Πάει μέχρι μέσα. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ την μπάρα. Στα 3 δεύτερα ο Δημητρόπουλος στα στοχή. Λοιπόν από κανέναν. Έχει βγάλει ο Θεοδωρακόπουλος 14 ξανά για τους Blakers. Το Δημητριάδη, το φάουλ είναι πάνω στα βήματα. Αλλαγές στο Γιάννη Τινέζερς, όπου θα περάσει το νούμερο 8. Ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος δείχνει πλέον να είναι ok, ξέρω το πόδι προηγουμένως. Δεν κουτσένει, είναι κομπλέ, φαίνεται να μην το ματιάξουμε. Γέλος, μετός του 2011, ο Παπαγιάννης να πάρει κάποιες ανάσεις. Στο Δρακόπουλος. Μάκας. Στο Δρακόπουλος. Ζητάει ο Φώτης, ωραία μένα από τον Δημητρόπουλο, εκατοχήμα 8 δεύτερα. Για τους Blakers. Ο Δρακόπουλος θα επαναφέρει, βλέπουμε την ωραία overplay άμυνα εδώ του Δημητρόπουλου. Θα πάρει την μπάλα. Ο Φώτης θα βάλει τον goal foul, θα στάρει μια βολή. Η επαφή από το νούμερο 12, το foul το χωράει ο Δημητρόπουλος. Μια βολή για το νούμερο 16. Ωραία άμυνα τους του Blakers. Διαφορά παραμένει στους πρώτους. Ξαναλέω, ο Διαμαντόπουλος, ωραία προσπίση, έχει βάλει ένα τρίποντο. Με αποτέλεσμα να πέφτουν πάνω και οι άμυνες. Παπαγιάννης. Δημητριάδης για τρεις υποπίεση. Airball μαζεύεται από το τελευταίο. Και βάζει το καλάδι στη λήξη επίθεση. Όχι. Το νούμερο 4, πόλη στο κεφάλι μου. Το 4 είναι ο Χατζαντώνης, σωστά. Για το 4-35. Φώτης. Στον Θεοδωρακόπουλο. Φώτου. Μάκας θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει. Το rebound του νούμερο 5 το Δημητριάδη. Έχω την ευκαιρία να περάσουν μπροστά οι Πετινοί. Χατζαντώνης για 3. Μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Το rebound του νούμερο 22.
Θα μένουν 17 δεύτερα για τους του Lakers όπως και να έχει. Δημητριάδης θα πάρει ένα τρίποντο. Όχι, διστάζει. 5 δεύτερα. 4, 3, 2, 1. Θα κάνει βήματα και κατ' αφιάλα χέρια. 18,1 μένουν για τον τέλος περίοδο. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννου Φώτου. Ο Μάκας δεν τα καταφέρνει. Επιθετικό ριμπάουντ το Θεοδωρακόπουλο. Σιγά που θα κολλώσει να σκοθεί πάνω σε τρεις. Θα στάρει δύο βολές. Του φάλα από το νούμερο 22. Δημητριάδης, δεν καταφέρνει κάτι, η περίοδος τελειώνει. Τρέμε στο το τελευταίο δεκάλεπτο. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι, το σκορ είναι 34-35. Το 4, το 5, το 22, το 8 και το 11 είναι η πεντάδα των teenagers. Το 7 που φαίνεται ότι χτύπησε, το 8, το 45, το 23 και το 24 είναι η του Lakers. Στρέφουμε σε λιγάκι το φέτο. Αυτό είναι όταν θέλανε καλά που με επιστρέψει στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 34-35. Ιωάννου. Το έχει λίγο και εύκολο το φωναχτό Ιωάννου να το πούμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ήθελα να επαστρέψει την ιδιότητα, ήταν όντως φάουλ. Αλλά πήγα να πω την ήταν για την όμπιση που δεν το σφίχξε. Λοιπόν, το φάουλ από το νούμερο 5 από το νούμερο 5 Δημητριάδη ήταν σωστό φάουλ εδώ. Γιατί θα έρχονταν μια τρίποντη μπόμπα εδώ πέρα από τον Ιωάννου σίγουρα. Ο οποίος δεν ήταν αφήνει σαν φύλακ το να οστάρει σε καμία περίπτωση. Ο Χάγκερ κάνει βήματα και η κατοχή αλλάζει χέρια. Στον Ισαΐα θα σουτάρει, θα κάνει έρμπο το rebound το 24. Μάκας φεύγει και πλέγει την παρατώνη το 22. Μέχρι μέσα ο Χατζαντώνης θα βάλει το καλάδι και σε ρόλο δικουμένα από το τώρα είπε την έτσι στο 65. Ταλαιπώρησε με την παλωμάκα, σήμερα τη σπάσει πολύ νωρίτερα. Μπουχάγκερ στον Βελέγκο. Θα επαναφέρει ο Βελέγκος. Θα αναγγείς το πρωτοσύνο στο 23. Εκτός στο 23. Βέλετε το θέσιο στο 8. Βελέγκο στο Μπουχάγκερ. Είναι δυνατός, κερδίζει το φάουλ, θα στάρει δύο βολές.
Άλλη μία βολή. Άλλη τον Χάγερ που δεν τον έστω τόσο τον βολό. Έχει πάνω 50%. Που για σέντερ δεν είναι κακό. Ειδικά δεδομένου του μικρού και τελειώνει την αλλαγή του πρωταθλήματο. Μία στου δύο από τον Νίκο Μπουχάγερ. Τον Νίκ. 36-36. Δημητριάδης. Το φλότερ είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι άστοχο παρόλα αυτά, τερμπάνω του 45, δεν λέγκος. Στον Φώτου. Χατζαντώνης στον εφηβιασμό, έχει κλέψει την μπάλα, φτάνει στο λέει, το βάζει 38-36 και διαφορά στους δύο. Θοδωρακόπουλος. Να μπει ο Κουφούλας εδώ. Και ο Φώτης εδώ. Πούλου. Φώτος, συγγνώμη. Ιωάννου για τρεις, άστοχος στο rebound. Το νούμερο 23. Το φάουλ είναι εκθετικό από τον Θεοδωρακόπουλο. Το πρώτο δεν του βλέγει στο δεκάλεπτο. Έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, 38-36 το σκορ. 8 λεπτά για το φινάλε της περίοδου. Μπαλά έχει τώρα ο Χατζαντώνης. Ο Στάρι για 3. Θα στοχίσει το rebound πολύ ψηλά από τον Μάτα. Μάκας, τον Κοστούλα, στον Φώτη μάλλον, που θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound, θα κερδίσει το φάουλ πολύ χαμηλά. Και θα αναφορά, θα γίνει από την baseline από τον Φώτου. Δελέγκος θα σηκωθεί για 2. Θα βάλει το καλά 38 όλα. Δημητριάδες. Από τη γωνία άστοχος, παραλίγο να έχουμε έρμπολ, το rebound από το νούμερο 7. Φώτου, πολύ κακή πάσα, δεν την πιάνει. Ο Φώτης λογικό. Καταρχήν για τους κουτινίτζες. Ο Στάρι για 3 θα στοχίσει. Ο Ισαΐας θα λοιπόν θα βρεθεί το νούμερο 16. Ιωάννου. Φώτη στο επιθετικό rebound. Δεν βάλω καλά, θα κοπεί κανονικά. Το σκορ παραμένει όπως έχει. Αλεξόπουλος, ο οποίος Αλεξόπουλος μισή μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Το νούμερο 16 και παναφορά θα γίνει από την baseline. Ο Αλεξόπουλος που είχε τώρα στο λεπτό δεκάλεπτο. Ήταν εμβόλυμος τελείως. Ισαΐας. Θα σκοφεί, θα βάλει το καλάθι ο Ισαΐας έντας το παρκέ των Φώτου για το 40-38. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνος ακόμα. Θα σκοφεί, θα σκοφεί του Blakers. Η κατοχή είναι για τους Pitinagers. Όχι, για τους Blakers του η διαιτητής. Θα επαναφέρει ο Μάκας για τον Ιωάννου. Αστοχή ο Φώτου, το rebound το νούμερο 9. Δημητριάδης. Αλεξόπουλος.
σηκώνεται, αλλά στο χει, το νούμερο 12, Αλεξόπουλος θα γυρίσει, θα κλέψει ο Αβελέγκος στο νούμερο 45, Μάκας και φάουλ από το νούμερο 4. Μάκας. Ιωάννου, πάρα πολύ κακή πάσα. Και η κατοχή είναι για τους Τινέιτζερς. Πάμε στα time out, επιστρέφω.
Φώτου. 44 την διαφορά στο πόντο. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ιωάννου. Φώτης. Μια προσποίηση. Θα σκοθεί. Δεν πετύχει το καλάθι. Το rebound ψηλά από τον Αλεξόπουλο, το νούμερο 9. Και το φάουλ από τον Καϊάφα. Νούμερο 57. Είναι βολές γιατί ήταν το πέμπτο ομαδικό του Lakers. Κακό φάουλ εδώ. Βολές για τον Αλεξόπουλο. Μάκας στον Φώτου. Φώτου, δεν υπάρχει φάουλ. Το κλέψιμο από τον Δημητριά δεν ολοκληρώνεται ενέργεια, αλλά η κατοχή είναι για τους του Blakers, για τους teenagers. Ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Επιστρέψει 1.42 το νούμερο της τέταρτης περίοδος, σκορ είναι 41-41. Ο Δημητριάδης θα σταρεί δύο βολές. Πρώτη βολή για το Δημητριάδη. Είναι άστοχη και θα είναι μία. Μία στις δύο, 42-41. Φώτου. Αυτό είναι το δεχόμενο της παράτασης. Μάκας. Ιωάννου. 11-10 δεύτερα. Κλέβει ο Δημητριάδης. Φάουλα από το νούμερο 8 πάνω στο νούμερο 5. Θα στάρει δύο βολές ο Δημητριάδης. Time out. Επιστρέφουμε. Με επιστρέψει οι βολές του Σταρ Δημητριάδης. Το σκορ είναι 42-41. Κάθε πόντο μετράει. Εύστοχη πρώτη βολή. Ναι. Χέρι αλφάδιο Δημητριάδης εδώ. Και άλλη μία. Θα τη χάσει. 1 και 20 υπάρχει πάρα πολύ. Σχόλος διαφορά στους δύο πόντους. Φώτου στον Μάκα. Μπάλα πέρα πάει είτε στο σωγραφιστό. Στον Φώτη. Είτε στο τρίποντο, στον Ιωάννη. Ριμπάμπ το 9 τον Αλεξόπουλο, Χατζαντώνης. Για αυτούς τον χρόνο οι teenagers θα βάλουν καλά, θα έχουν μεγάλο πατσιλάρα και αυτό λέει εδώ. Δημητριάδης, 8 δεύτερα, 7. Θα πάρει ένα δύσκολο τρίποντο. Είναι airball, είναι κρυκό το σουτ. Και έχουμε αλλαγές. Δεν θα έχουμε τέλεια αλλαγές. Η κατοχή είναι για τους Blakers με το Μάκα. Υπάρχει χρόνος για δύο κατοχές. Κακή πάσα. Προσπαθεί και σώζει εδώ ο Φώτου Καϊάφας. Φώτου.
Φωτής. Δεν θα πάρει το καλάθι, το rebound από το νούμερο 9 τον Αλεξόπουλο. Το καθαρίζει ακόμα μια φάση. Δημητριάδης φάουλ, βολές. Δύο βολές για τον Δημητριάδη. Άμα βάλει τη μία, θα έχουμε ξανά και ασφαλεία σίγουρα οι Teenagers. Πρώτη βολή. Είναι εύστοχη. Έχει 3 στις 5 μέχρι στιγμής. Δεν του κάνει μπάλα το Χατήρι. Η κατοχή είναι με 19 δευτερόλεπτα για τους Blazers. Φώτης Ιωάννου, παρεκτός με πολύ ωραία άμυνα από τον Χατζαντώνη. Στον Ιωάννου Μάκας για 3. Δεν θα το βάλει. Το rebound το πάρει το 12. Είναι επιθετικό 8 δευτερόλεπτα για τους του Lakers. Είναι όντως το επιθετικό. Είναι όντως το επιθετικό φάουλ. Είναι βολές για τον Καϊάφα. Τρία βάλει και τις δύο. Και μετά θα πάνε σε ένα γρήγορο φάουλ για τους Lakers. Αυτό είναι το πλάνο σίγουρα. Στην άλλη, οι επιθυνέντες θέλουν, αν βάλει, άμα δεν βάλει, μπορεί να πάρει το rebound και να στείλει τις βολές στον Δημητριάδη ή τον Αλεξόπουλο, που είναι καλός, ή τον Χατζαντών. Και ο Ασπίδας βέβαια είναι καλές βολές, έπρεπε να ήταν εκτό μέσα και να μείνει εκτός ο Πετρόπουλος, ο Δημητρόπουλος. 0 στις 2, το rebound το νούμερο 9 και θα το στείλει στην γραμμή των βολών. Άμα βάλει και τις 2 ή στο 1, νομίζω ότι το παιχνίδι τελειώνει με τα 16. Δύο βολές για τον Αλεξόπουλο. Έχουν κάνει την απόλυτη ανατροφή οι Teenagers. Άλλη μια βολή. Το 41, Φώτου, πετάει την μπάλα και το παιχνίδι τελειώνει επί την Blazers 44-41.